να ζητήσει κάποιο κεφάλι συμπαίχτη του. Ασάνοβιτς λοιπόν στην εκτέλεση του φάουλ. Η μπάλα παίρνει ύψος. Δεν απομακρύνεται. Ο διαιτητής έχει δώσει πέναλτι και κίτρινη κάρτα, διότι κάποιος αμυντικός της ΤΕΑΟΑ έκοψε την μπάλα με το χέρι. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι ο Ματέι. Έτσι λοιπόν, στο 7ο λεπτό ο Παναθηναϊκός έχει μια χρυσή ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Σε αυτή την εκτέλεση φάουλ από τον Αλιώσα Σάνοβιτς, ο Ρακίτα σταμάτησε την μπάλα με το χέρι. Ο Μάριο Βαντερέντε ήταν κοντά στην φάση, έδειξε αμέσως το σημείο του πέναλτι και ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς είναι έτοιμος να εκτελέσει. Ο Μιλόγεβιτς λοιπόν απέναντι από τον Ροτάρου. Μιλόγεβιτς εκτελεί. Η μπάλα στα δίχτυα, γκολ 1-0 για τον Παναθηναϊκό, που ανοίγει το σκορ εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο στο 8ο λεπτό και ασφαλώς παίρνει σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση. Άλλωστε είχε σοβαρό σύμμαχο, μεγάλο σύμμαχο το 2-2 του Βουκουρεστίου. Υπήρχε βεβαίως ένα πολύ καλό προβάδισμα, το οποίο γίνεται ακόμα μεγαλύτερο με αυτή την εκτέλεση πέναλτι, την εύστοχη εκτέλεση από τον Βλάντα Μιλόγεβιτς στο 8ο λεπτό. Το γήπεδο έχει πάρει φωτιά, μεταφορικά και κυριολεκτικά, αφού βλέπουμε πολλές φωτιές στις εξέδρες. Σέρμπαν δεν περνάει από τον Άγγελο Μπασινά, που παραχωρεί πλάγιο. Ρουμάνους της ΤΕΑΟΑ, ο Μάριος Λάκατους, που πηγαίνει σε όλα τα ελεύθερα χτυπήματα. Λάκατους για την ΤΕΑΟΑ στο φάουλ, η μπάλα ψηλά, κεφαλιά, και δυστυχώς είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Είναι ο Ρακίτα στο 12ο λεπτό, ισοφαρίζει για την ΣΤΕΑΟΑ και βεβαίως δεν ήταν ό,τι καλύτερο για τον Παναθηναϊκό. Επαναλαμβάνεται το λάθος του Βουκουρεστίου, όταν ο Παναθηναϊκός είχε ανοίξει το σκορ στο 5ο λεπτό και είχε ισοφαρίσει πολύ γρήγορα η ΣΤΕΑΟΑ. Τώρα λοιπόν στο 12ο λεπτό η ΣΤΕΑΟΑ βάζει και πάλι την ΣΤΕΑΟΑ στο παιχνίδι με αυτή την κεφαλιά του Ρακίτα, που θα λέγαμε ότι ισοφάρισε όχι μόνο το σκορ, αλλά και, είπαμε και πριν, χτυπάει σχεδόν όλα τα φάουλ. Λάκατους απέναντι ο Βάντσικ στείνει το τείχος. Ο Λάκατους λοιπόν για την ΣΤΕΑΟΑ στο 15ο λεπτό. Ο Λάκατους σκάβει την μπάλα. Ο Ρακίτα και πάλι, και είναι γκολ. Είναι αυτογκολ 2-1 για την ΣΤΕΑΟΑ στο 15ο λεπτό από το φάουλ του Λάκατους. Η κεφαλιά του Ρακίτα στην πλάτη του Λιμπερόπουλου και στα δίχτυα του Βάντσικ. Η ΣΤΕΑΟΑ παίρνει προβάδισμα στο 15ο λεπτό και βεβαίως παγώνει το Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός βεβαίως πληρώνει και αν... Άλλωστε και ο ίδιος ο κόσμος είχε παγώσει μετά το δεύτερο γκολ της ΣΤΕΑΟΑ. Στο 15ο λεπτό με το αυτογκολ του Λιμπερόπουλου. Ασάνοβιτς. Ξανά Ασάνοβιτς στη σέντρα. Η μπάλα περνάει, αυτογκολ. 2-2 για τον Παναθηναϊκό. Όπως ακριβώς έγινε στο γκολ των Ρουμάνων. Είναι το 28ο λεπτό και ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει πάλι με αυτογκολ. Και βεβαίως είναι ο Λίνκαρ, ο Λίνκαρ έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Ο Παναθηναϊκός πατσίζει αφού είχε βρεθεί πίσω στο σκορ του αποτέλεσμα του Βουκουρεστίου. Ένα παιχνίδι που ξεκίνησε με καλές προϋποθέσεις και μετατράπηκε σε θρίλερ για τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό που πιέζει για να πάρει εκείνος τη νίκη και να μην αφήσει τους Ρουμάνους να ελπίζουν. Ο Αλιώσα Ασάνοβιτς μετά από 34 λεπτά παιχνιδιού. Ασάνοβιτς εκτελεί δυνατά. Γκολ. Είναι τρίτο γκολ από τον Νίκο Λιμπερόπουλο, που παίρνει την κεφαλιά από τα χέρια του Ροτάρου
και δίνει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό μετά από 34 λεπτά παιχνιδιού. Ο Ασάνοβιτς σημάδεσε και πάλι σωστά αυτή τη φορά το κεφάλι του Λιμπερόπουλου. Ο Λιμπερόπουλος χώθηκε έξυπνα στην πλάτη της άμυνας της Στεάουα, πήρε την κεφαλιά από τον Ροτάρου και δίνει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό στο 34. Είναι στα φάουλ, είναι στα κόρνερ. Λιμπερόπουλος ξεμαρκάρεται πολύ ωραία. Το θέμα είναι τι θα κάνει την μπάλα. Λιμπερόπουλος που κάνει τη σέντρα τον Βαζέκα. Κεφαλιά, γκολ! 4-2 από τον Χριστόφ Βαζέκα στο 59ο λεπτό μετά την σέντρα ακριβίας του Νίκου Λιμπερόπουλου. Ο Βαζέκα δίνει σοβαρό προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. 4-2 και βεβαίως πώς θα καθεί αυτή η πρόκληση για τον Παναθηναϊκό. Ο αρχηγός ο Χριστόφ Βαζέκα σημαδεύει σωστά, αφήνει άγαλμα τον Ροτάρου και δίνει μεγάλο προβάδισμα στον Παναθηναϊκό, 4-2 στο 59. Βγαίνει από δεξιά. Αλλάζει παιχνίδι. Η μπάλα στα δίχτυα και πάλι από τον Πολωνό. Μετά από 71 λεπτά παιχνιδιού, ο Παναθηναϊκός παίρνει και πάλι διαφορά στο σκορ 5-3. Καταπληκτικό γκολ από τον Χριστόφ Βαζέκα, που με δυο κεφαλιές πέτυχε το 4ο και το 5ο γκολ του Παναθηναϊκού από τα πόδια διαβήτη του Αλιώσα Άσανοβιτς. Η μπάλα στον Στράντελ από τον Κωνσταντινίδη. Ο Νορβηγός που κρατάει την μπάλα, Άσανοβιτς μαεστρικά στον Μίκλαντ. Μίκλαντ την παλιά για τον Στράντελ πάνω στην φάση. Ο Κόλλα είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι από τον Ροτάρου. Στο 87 Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να πετύχει και έκτο γκολ. Ο Κόλλα ανατράπηκε από τον Ροτάρου. Ευκαιρία λοιπόν για το 6-3. Ο Ασάνοβιτς στην μπάλα. Ο Ασάνοβιτς που δικαιούται και αυτός ένα γκολ. Ασάνοβιτς λοιπόν από το Ροτάρο απέναντι, εκτελεί μπάλα, γκολ. 6-3 για τον Παναθηναϊκό στο 87 μέσα σε αποθέωση. Δικαιούται ο Κροάτης και να πετύχει ένα γκολ, διότι είχε δημιουργήσει 4 μέχρι τώρα. Είχε δημιουργήσει 4 γκολ, πετυχαίνει και ο ίδιος γκολ. Ανεβάζει το δείχτη του σκόρου στο εντυπωσιακό 6-3. Ο Παναθηναϊκός είναι πια σε όμιλο του Champions League.